Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πολυπόθητη έγκριση σχετικά με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού που είναι επικαιροποιημένα ως προς τη μετάλλαξη όμικρον και προστατεύουν από την νόσηση και τη βαριά μόλυνση από την COVID-19. Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν καταθέσει τους φακέλους τους και αναμένουν το πράσινο φως. Εφόσον ένα ή περισσότερα προσαρμοσμένα εμβόλια λάβουν άδεια κυκλοφορίας, τότε τα κράτη-μέλη θα μπορούν να επιλέξουν και να λάβουν τα συγκεκριμένα προσαρμοσμένα εμβόλια στο πλαίσιο της ισχύουσας σύμβασης. Στη χώρα μας τα εμβόλια που θα πάρουν έγκριση αναμένονται να έρθουν τον Οκτώβριο. Μεγάλη όμως είναι η αγωνία της επιστημονικής κοινότητας για την παραλλαγή κένταυρος. Είμαστε σε αναμονή για τα νέα εμβόλια, για τα επικαιροποιημένα εμβόλια. Ελπίζουμε, από ό,τι λένε και οι πιο ειδικοί, ότι οι όμικρον 4 και όμικρον 5 οι παραλλαγές θα βρουν αντιμετώπιση από τα εμβόλια αυτά. Από εκεί και πέρα όμως, πέρα από τα εμβόλια, πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε να έχουμε τα μέτρα προστασίας στα ατομικά, η καθαριότητα. Πρέπει να φοράμε τη μάσκα. Δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε την πολιτεία να θεσπίζει κανόνες κάθε φορά για να φοράμε μάσκα σε μια ζώνη όπου υπάρχει συγχρονισμός ή όπου υπάρχει πολλής κόσμος ή σε ένα σούπερ μάρκετ. Ας το κάνουμε και μόνοι μας, πριν μας το πει το κράτος. Έχονται δύσκολες εποχές, γιατί τελικά όσοι έχουν προβλέψει ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον COVID, μάλλον είχαν δίκιο. Από εκεί πέρα, η επιστήμη τρέχει μετά τον COVID, δυστυχώς. Δηλαδή, έχουμε τις παραλλαγές μετά, φτιάχνουμε το εμβόλιο, έχουμε νέες παραλλαγές μετά και συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία. Ελπίζουμε η λιμογόνος δύναμη του νέου, της νέας παραλλαγής του κένταυρου να είναι λιγότερο, να είναι μικρότερη και να μην κάνουμε πολλές, να μην έχουμε πολλές νοσηλίες και πολλούς θανάτους. Είμαστε σε μια εποχή όπου γυρίζουν οι εκδρομείς. Και αυτό σημαίνει ότι θα μεταφέρουν τον ιό στην κοινότητα. Διότι εκεί που κάνουμε τις διακοπές μας, δυστυχώς ούτε μέτρα παίρνουμε και συγχωρητισμός υπάρχει. Άρα εκεί λοιπόν υπάρχει μετάδοση του ιού. Γυρίζουμε πίσω στα σπίτια μας, μεταφέρουμε τον ιό στους ευάλωτους υγειονομικά πληθυσμούς και από εκεί πέρα σίγουρα θα υπάρχει μια έξαση. Έρχεται το φθινόπωρο, έρχεται το χειμώνας, θα υπάρχει και μια έξαση λόγω του χειμώνα. Ελπίζουμε τα εμβόλια, τα επικαιροποιημένα, να πιάσουν την 4 και την 5 τις παραλλαγές και ελπίζουμε ο κένταυρος, αν επικρατήσει τελικά, να μην έχει μεγάλη λιμογόνο, να μην έχει λιμογόνο δράση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα σκληρά καταληκτικά σημεία που είναι οι θάνατοι και οι διασωληνώσεις να είναι σε μικρότερο βαθμό από ό,τι πέρσι. Έχουμε πολλούς ασθενείς με κορονοϊό, αλλά έχουμε και δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου μέτρα. Και είμαστε πολύ πιο ελεύθεροι από ό,τι πέρσι. Κανείς δεν φοράει μάσκα, ειδικά σε χώρο που υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποι μας, δεν φοράμε μάσκα δυστυχώς. Είμαστε πολύ χαλαροί. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα. Δυστυχώς με τον COVID δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Ό,τι και να πούμε θα είναι στον αέρα, θα είναι υποθετικά. Άρα εμείς να κάνουμε αυτό που πρέπει, να εμβολιαστούμε, να παίρνουμε τα μέτρα τα προσωπικά της προστασίας, να φοράμε τη μάσκα μας και από εκεί πέρα θα το πολεμήσουμε. Γολγοθάς είναι ο Αύγουστος για τις εμπορικές επιχειρήσεις της περιοχής. Ο λόγος είναι αφενός ότι θα πρέπει να πληρώσουν τη δόση της επιστρεπτέας προκαταβολής, αφετέρου ότι θα πρέπει να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Την ίδια ώρα η αγορά έχει υποστεί σημαντική καθίζηση με αποτέλεσμα η τζίρη των καταστημάτων να είναι μειωμένη. Έτσι οι έμποροι θα πρέπει να συμπιέσουν σημαντικά τα έσοδά τους για να μπορέσουν να εκπληρώσουν στοιχειοδός τις υποχρεώσεις τους. Είναι διπλώς και τριπλές υποχρεώσεις που έχουμε και είναι και ήδη αυξημένες. Μην ξεχνάμε ότι και το ρεύμα συνεχίζει να είναι σε υψηλά επίπεδα. Η ενέργεια δηλαδή που τρώει ουσιαστικά όλο μας το διαθέσιμο εισόδημα προς κατανάλωση. Η βενζίνη είναι σταθερά στα 2 ευρώ και εμείς έχουμε τριπλές υποχρεώσεις. Και τα ασφαλιστικά, επιστρεπτέα προκαταβολή. Τα πάντα όλα έχουν πέσει σε ένα μήνα, όπου βλέπουμε όμως ότι έχουν φύγει και ο περισσότερος κόσμος και η κατανάλωση είναι στα τάρταρα. Έτσι δεν προχωράει. Δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε τέλος του μηνός στις υποχρεώσεις μας. Δυστυχώς ο κόσμος είχε πολύ ανάγκη για να φύγει, να πάει διακοπές. Του έλειψαν τώρα τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας και τα έχει παρατήσει όλα. Και τρέχει στις παραλίες. Και καλά κάνει, γιατί αυτό φαίνεται ότι του λείπει παραπάνω από εμάς. Αλλά και εμείς είμαστε γεμάτοι από υποχρεώσεις και δεν ξέρω πώς θα βγουν. Η κίνηση ήταν σαφώς χειρότερη. Είναι της τάξης του 20% πέρσι σε σχέση πάντα με πέρυσι και οι υποχρεώσεις οι δικές μας είναι τουλάχιστον 20-30% πολύ παραπάνω. Λείπει ο κόσμος και τα περισσότερα χρήματα όλους αυτούς τους μήνες, γιατί δεν είναι τωρινό αυτό. Έχουμε περίπου 7 μήνες όπου τα χρήματα, όλα το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα, το έφαγε η ενέργεια.
οι ψηλοί λογαριασμοί του ρεύματος και από την άλλη μεριά και οι λογαριασμοί για το πετρέλαιο θέρμανσης και της κίνησης έχουν φάει ό,τι διαθέσιμο εισόδημα υπήρχε. Από εκεί και πέρα πάντως εσείς είχατε ζητήσει κάποια επέκταση της επιστρεπτέας, δηλαδή να δοθεί σε δόσεις. Έχει εισακουστεί το αίτημα αυτό, τι βλέπετε? Σε πρώτη φάση εισακούστηκε και 72 δόσεις έγιναν 96, αλλά έπρεπε να αρχίσει από το Σεπτέμβριο. Είπαμε να φύγουν και αυτοί οι δύο μήνες οι οποίες ήταν καθοριστικοί και να ξεκινάγαμε από το τέλος Σεπτεμβρίου να δίνουμε την πρώτη δόση, να είμαστε πιο έτοιμοι. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα και βλέπουν ότι ανταποκρινόμαστε όταν υπάρχουν πολλές δόσεις, χωρίς μεγάλες επιβαρύνσεις, όπου εκεί πέρα είναι και το ζητούμενο, να μην υπάρχουν τόκοι και προσαυξήσεις, για να μπορέσουν να το απεξέλθουμε και εμείς αυτές τις υποχρεώσεις που έχουμε. Και έρχονται και χρονίζοντα θέματα, όπως είναι τα ασφαλιστικά, οι εισφορές δηλαδή προς το ΕΦΚΑ, είτε σαν πρόσωπα φυσικά, είτε σαν επιχειρήσεις που υπάρχουν, έχουν μείνει κάποια πράγματα πίσω, να μπορέσουμε σε πάρα πολλές δόσεις να το κάνουμε. Δεν φτάνουν οι 24 και 48 δόσεις με τίποτα. Οι 100-120 δόσεις είδαμε ότι μπορούν να λειτουργήσουν. Ας επαναφέρουν αυτές τις δόσεις. Διαμαρτυρία σήμερα το πρωί στους δρόμους της Πάτρας από τους οδηγούς delivery που είναι συμβεβλημένοι με την eFood. Ο λόγος της διαμαρτυρίας, η στάση της εταιρείας που ανήμερα του 15 Αυγούστου εφάρμοσε νέο καθεστώς στους συνεργάτες της, το οποίο προβλέπει μειώσεις μισθών και αλλαγή ωραρίου. Οι σχέσεις των εργαζομένων με την εταιρεία είναι τεταμένες και συγκεκριμένη είναι μια ακόμη διαμαρτυρία έναντι στις τάσεις της eFood και την πολιτική που ακολουθεί διαχρονικά. Η εταιρεία προσπαθεί να μας περάσει βάρδιες, ενώ είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Μας έβαλε να ανοίξουμε βιβλία, να έχουμε τέβε, λογιστές και ό,τι πρέπει να έχει μια επιχείρηση. Και αυτή τη στιγμή δεν μας δίνει τη δυνατότητα να δουλέψουμε. Μας έχει βάλει βάρδιες και οι βάρδιες που μας προσφέρει είναι μόνο βραδινές ώρες επί των πλήστων. Δεν γίνεται έτσι να δουλέψουμε. Κρεμάμε τις οικογένειές μας, αναγκαζόμαστε να ψάξουμε μεροκάματο αλλού για να μπορέσουμε τουλάχιστον να πληρώσουμε το ΤΕΒΕ και ό,τι πρέπει να πληρώσει μια επιχείρηση. Αυτό τουλάχιστον πρέπει να το πάρει πίσω εκτός από τις μειώσεις που έχει κάνει στους μισθούς. Δεν μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Είμαστε μισθωτοί, χωρίς ασφάλειες, χωρίς επιδόματα, χωρίς καμία ευθύνη της εταιρείας. Συνέχεια σκοτώνεται κόσμο στον δρόμο και δεν υπάρχουν ασφάλειες να καλυφθούν. Η εταιρεία πρέπει να τραβήξει πίσω αυτό. Είναι εντελώς αντιεπαγγελματικό. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε με τίποτα στις οικογένειες και στις υποχρεώσεις μας. Πάντως, γιατί μείωση μιλάμε, τι ποσοστό δηλαδή θα πέσει, πόσα χρήματα θα λαμβάνει κανείς κάποιος? Από τις μέρες που έχουμε δουλέψει με αυτή τη μείωση είναι γύρω στο 30-40% η μείωση. Συν ότι από σήμερα δεν θα έχουμε και τη δυνατότητα να δουλέψουμε όσες ώρες θέλουμε. Που αυτό μας κάνει ελεύθερους επαγγελματίες. Υπάρχουν και συνάδελφοι που σκέφτονται και τα λήψη του επάγγελμα? Σίγουρα. Ή να το έχουν σαν τρίτη επιλογή. Να ψάχνουν για μεροκάματο αλλού, ενώ έχουν βιβλία. Και όταν δεν έχουν μεροκάματο αλλού, τότε να βγαίνουν στην εταιρεία. Γενικά βλέπουμε ότι γίνονται συνεχώς αλλαγές. Ναι, κάθε χρόνο, όχι κάθε χρόνο, κάθε 6 μήνες υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές δεν μας προειδοποιούν ποτέ ότι θα κάνουν κάποιες αλλαγές. Ίσα-ίσα το αντίθετο, μας λένε ότι θα κάνουν καλύτερα πράγματα και θα κάνουν πάντα χειρότερα. Η εταιρεία μας φέρνει σήμερα προς τελεσίγραφο και μας λέει ότι σας κάνουμε μειώσεις 40% και σας λέει στην ουσία ότι άμα έχουμε διαθέσιμα slots θα μπορείτε να δουλέψετε. Δηλαδή σήμερα καταργείτε το freelancer. Δεν μας έλει, μας διώχνει, μας πρόκειται προς την ανεργία. Το επάγγελμά μας σήμερα τελείωσε και δυστυχώς επενδύσαμε πάνω σε αυτό και πήραμε μηχανάκια και εξοπλισμούς και σήμερα δεν μπορούμε να βγούμε να δουλέψουμε. Τα χρήματα που παίρνει κάποιος τώρα πόσο είναι περίπου από, με το νέο καθεστώς, δηλαδή? 40% μειωμένα. Δεν μπορεί να φτάσει πάνω από 600 ευρώ το μήνα με τίποτα. Δεν γίνεται να φτάσει 600 ευρώ το μήνα. Πληρώνουμε ΤΕΒΕ, βενζίνες, τα μηχανάκια μας. Δεν βγαίνουν οι λογιστές. Πού να δώσουμε απολογία? Σήμερα δεν θα έχουμε να πληρώσουμε. Δηλαδή, τέλος του μήνα θα φτάσει και δυστυχώς δεν θα έχουμε να πληρώσουμε γιατί δεν θα έχουμε χρήματα να τα δώσουμε. Ζητάτε και μονιμοποίηση εσείς? Όχι, δεν ζητάμε κάτι τέτοιο. Ζητάμε το καθεστώς που είχαμε πριν και που δουλεύαμε με την παραγγελία. Σήμερα καταργήθηκε αυτό, δεν υπάρχει τίποτα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μας αφήνει να ανοίξουμε την εφαρμογή τώρα πια. Αν υπάρχουν διαθέσιμες ώρες, σου λέει άνοιξε την εφαρμογή. Τελείωσε το θέμα, τελείωσε. Η eFood μας κατέστρεψε σήμερα. Πρέπει να κλείσουμε τα βιβλία μας και να ψάξουμε για δουλειά.
Τα ενοξένια εισαγγελία επιστρέφουν από σήμερα μέχρι τις 31 Αυγούστου. Ένα θεσμό που έχει ριζώσει στην περιοχή και έχει αναδείξει τον ελληνικό τη πλούτο. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Τσουκαλά, πρόεδρο τη Δημοτική Κοινοφελού Επιχείρηση Αγγελία για τα ενοξένια. Κυρία Τσουκαλά, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την στήριξη του μεγάλου αυτού θεσμού που όντως, όπως πολύ ωραία είπατε, έχει ριζώσει πια στην Αιγιάλια. Είναι ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ που ξεκινάει απόψε και τελειώνει 31 Αυγούστου. Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις σε όλη την Αιγιάλια και έτσι αναδεικνύει το πλούτο της και τους θησαυρούς της. Τι να περιμένουμε φέτος στις φετινές εκδηλώσεις, τι περιλαμβάνουν έτσι επιγραμματικά? Οι φετινές εκδηλώσεις καταρχήν είναι αφιερωμένες στην μικρασιατική καταστροφή. Και επειδή η λέξη καταστροφή δεν μ' αρέσει, θα ήθελα να πω ότι αναφέρεται και πλέκει πολύ τα αρώματα, τις γεύσεις, την κουζίνα γενικώς, τον πολιτισμό, τα τραγούδια, τα πάντα, όλα αυτά που έφεραν οι πρόσφυγες μετά τον ξεριζωμό τους από τη Σμύρνη το 22. Οπότε θα δούμε πολλά γαστρονομικά event σε πολλές περιοχές, χωριά και κεντρικότερα της Αιγιάλιας, και επίσης θα ακούσουμε μουσικές από την κοσμοπολίτισσα Σμύρνη. Τη Σμύρνη που υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κέντρο στις αρχές του 20ου αιώνα, και να θυμηθούμε ότι οι αρχές του 20ου αιώνα, 19ο και αρχές του 20ου αιώνα, επίσης το Αίγιο και η ευρύτερη περιοχή και η Πάτρα ανθούσε, γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο εμπορικό λιμάνι και εδώ. Οι πρόσφυγες λοιπόν μετά τον ξεριζωμό τους ξαναγέννησαν την Ελλάδα, την αναγέννησαν, γιατί έφεραν πραγματικά μαζί τους, μαζί με τη στενοχώρια, τη θλίψη και τον πόνο του ξεριζωμού, φέραν όμως έναν πολιτισμό πολύ πολύ αξιόλογο που ζυμώθηκε μαζί με τους ντόπιους και γέννησε την νέα Ελλάδα. Από εκεί και πέρα είναι ένας θεσμός ο οποίος γίνεται στο μέσο της τουριστικής περίοδου. Και βλέπουμε ότι η Αιγιάλια έχει κινήσει το τουριστικό ενδιαφέρον, συγκεντρώνει τουρίστες. Η ιδέα ήταν στο να δοθεί το μήνυμα σε κόσμο ο οποίος επισκέπτεται την περιοχή. Καταρχήν είναι ένας θεσμός ο οποίος θέλει να κεντρήσει αφενός το ενδιαφέρον των ντόπιων, οι οποίοι πρέπει να βελτιώσουν και να αναδείξουν την τοπική γαστρονομία και τον πολιτισμό της περιοχής μας και τα τοπία μας, και μετά αφενός να γίνουν ένας πόλος έλξης για τους ταξιδιώτες, όχι μόνο τους εινόφιλους αν θέλετε, αλλά και ταξιδιώτες. Ξέρετε, τώρα τα ταξίδια γίνονται και με ένα άλλο νόημα. Θέλει κάποιος να βρει κάτι θεματικό να απολαύσει. Έτσι λοιπόν το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου στην Αιγιάλια θα ζήσει σε έντονους ρυθμούς, αλλά θα μπορεί να απασχολήσει και τα παιδιά του, γιατί γίνονται πολλά event και πολλά πράγματα για τους μικρούς μας φίλους. Και να σας πω, θα απολαύσει όντως την υψηλή ποιότητα όλων των προϊόντων της περιοχής και των τοπικών ίνων. Άρα είναι διαμέσου του θεσμού. Θέλουμε να προκαλέσουμε τύχη μας, αν θέλετε να το πω έτσι, και να γίνουμε, είναι ένα εργαλείο για την ανάπτυξη, την τουριστική μας ανάπτυξη και την πολιτιστική μας ανάπτυξη, γιατί η Αιγιάλια, όπως θα έχετε δει, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει και διοργανώνει πολλούς θεσμούς. Δεν είναι το μοναδικό φεστιβάλ. Φέτος έκανε το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, το Φεστιβάλ στο Αρχαίο Θέατρο της Έγειρας. Για του χρόνου οργανώνουμε ακόμα ένα φεστιβάλ που
είναι στα σκαριά. Οπότε θέλουμε όλο το καλοκαίρι μας και όχι μόνο, γιατί έχουμε και πολλά πράγματα το χειμώνα, αλλά κυρίως το καλοκαίρι, ο ταξιδιώτης να μην απολαμβάνει μόνο τον ήλιο και τη θάλασσα, που είναι η θάλασσα πανέμορφη, ακρογιαλιές της περιοχής μας, αλλά να έχει να κάνει και πάρα πολλά πράγματα τα βράδια. Γι' αυτό από σήμερα μέχρι 31 Αυγούστου κάθε βράδυ έχουμε εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις σε εινοποιία, εκδηλώσεις σε ελαιοτριβείο, σε δάση, σε χωριά, μαγειρεύοντας, τραγουδώντας και ανακατεύοντας έτσι λιγάκι και τις μνήμες των προσφύγων. Θα έχουμε καλεσμένους στις 27 του μήνα ανθρώπους από την Κερίνια της Κύπρου, οι οποίοι είναι και αυτοί πρόσφυγες και κυνηγημένοι, θα έρθουν από τη Δημοτική Αρχή εκεί, οπότε θα αφενός θα αναμίξουμε τις γεύσεις μας, αλλά τα τραγούδια μας, αλλά επιπλέον και τις μνήμες τους, οι οποίες οι δικές τους είναι πάρα πολύ έτσι νοπές ακόμα. Πέρα τώρα από τις εκδηλώσεις, πέρα από τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται, η Αιγιάλια έχει το μερίδιο που της αξίζει στο ελληνικό κομμάτι. Τι βλέπετε? Ή βοήθησε σε αυτό τα εινοξένια στο να ανακαλύψουν τον πλούτο της Αιγιάλιας όσοι επισκέπτονται την περιοχή? Είχε δηλαδή το προηγούμενο διάστημα το μερίδιο που της άξιζε. Κοιτάξτε, έχει πολύ ωραία εινοποιία, πολλά εινοποιία. Στα εινοξένια συμμετέχουν 11 εινοποιία. Έχουμε εκλεκτά κρασιά. Αυτό είναι δεδομένο, δεν το λέω εγώ, δεν έχω. Το λένε όλοι αυτοί οι μάστερ που έρχονται, οι σομελιέ κλπ. Έχουμε πολύ μεγάλες εξαγωγές από ό,τι μου λένε οι νοποιοί. Έχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εξαγωγών. Όμως με τα εινοξένια διδάσκεται και ένα άλλο κομμάτι. Δημιουργεί, όχι οι νόφιλους, οι δημιουργεί με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να απολαύσουν το εμφιαλωμένο κρασί, το ποιοτικό κρασί. Οπότε έτσι και όλα τα σημεία εστίασης έχουν εκτός από το μενού εινοξένια, έχουν και τη λίστα των τοπικών κρασιών σε πολύ καλές τιμές, έτσι ώστε ο ταξιδιώτης αλλά και ο ντόπιος που πρέπει να το μάθει και να το στηρίξει αυτό, να προωθεί το κρασί της περιοχής, το οποίο είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις βλέπω. Και βλέπω και όλους τους φιλοξενούμενους μας άλλων εκδηλώσεων, στους οποίους πάντοτε έτσι τους δίνουμε φαγητά, τους φιλοξενούμε με τοπική κουζίνα και πάντοτε με τα τοπικά κρασιά. Βλέπω ότι είναι κρασιά τα οποία τα αγαπούν οι επισκέπτες μας και θέλουν φεύγοντας να πάρουν μαζί τους κρασιά. Άρα είναι, ας το πούμε, ότι μέσα σε εισαγωγικά τα εινοξένια έχουν και ένα διδακτικό, ας το πούμε, μέρος. Και μια τελευταία ερώτηση. Έχουν βοηθήσει, πιστεύετε, τα εινοξένια στο να προσελκύσουν υψηλού επίπεδου επισκέπτες γενικότερα και να βοηθήσουν την περιοχή στο να αναβαθμίσει τον τουρισμό της? Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο στο οποίο δεν μπορώ να απαντήσω με απόλυτη σαφήνεια, γιατί ξέρετε αυτά πρέπει να γίνονται πάντοτε εμπεριστατωμένες έρευνες, έτσι ώστε να ξέρεις το κοινό που έχεις προσελκύσει, τι επίπεδου ήταν κλπ. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι τουλάχιστον οι εκδηλώσεις της περίοδου αυτής πάντοτε είναι πολυπληθείς, μαζικές και με κόσμο ξένο. Το ενδιαφέρον των εινοξενίων είναι πια πανελλήνιο, το ξέρουν οι πάντες, το στηρίζει το Υπουργείο Τουρισμού, το υποστηρίζει η Επιτροπή Εινοτουρισμού και νομίζω ότι έχει δώσει χαρπούς. Βέβαια αναμένουμε πολύ περισσότερους, γιατί η Αιγιάλια στερεί σε
ξενοδοχειακή υποδομή, όπως θα ξέρετε κι εσείς. Και νομίζω ότι τώρα έχουν αρχίσει δειλά-δειλά και γίνονται τα πρώτα μεγάλα βήματα. Ήδη ξεκινάει ένα ξενοδοχείο στην παραλιακή ζώνη του Αιγαίου, η οποία είναι πανέμορφη, έτσι, με τις παλιές ταφυδαποθήκες, και άλλα πολύ ωραία ξενοδοχεία, να το έλεγα μπουτίχε. Ένα άλλο είδος φιλοξενίας, έτσι. Ευχαριστώ πάρα. Να θυμίσω ότι 28 του μήνα έχουμε την πολύ ωραία εκδήλωση πάλι στο θέατρο Γιώργος Παπάς στο Αίγιο, με τη Λίδια Κονιόρδου, οι πατρίδες της καρδιάς μας, σε μουσική Σάκη Παπαδημητρίου και κείμενα Μαρίας Παναγιωτακοπούλου, όπου αν θέλετε είναι η, έτσι, εμβληματική, μια εκδήλωση που περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία, όπως και η έναρξη απόψε, που μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί πιστεύουμε ότι μετά την καραντίνα είχαμε ανάγκη τα εινοξένια να θυμίζουν τα παλιά. Πολυπληθή, μαζικά, με χαρά, και σας προσκαλώ όλους και σας προκαλώ να έρθείτε να γιορτάσουμε μαζί τους θησαυρούς της Αιγιάλιας Γης. Κυρία Τζουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο δελτίο μας. Εύχομαι καλή επιτυχία στα εινοξένια, τα οποία έχουν βρει ήδη τα βήματά τους, και καλή επιτυχία σε ό,τι γίνει από εδώ και στο εξής, και να, βέβαια, να πούμε στον κόσμο να συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις, οι οποίες είναι μέχρι το τέλος Αυγούστου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ξεπερνά το 90% η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας που βρίσκεται σε ισχύ από τις αρχές του προηγούμενου μήνα. Όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Κωνσταντίνος Αγραπίδας, η κάρτα πρόκειται για ένα εργαλείο που αποτελεί εγγύηση για το σεβασμό του ωραρίου και των υπεροριών των εργαζόμενων και παράλληλα στηρίζει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Σε εφαρμογή βρίσκεται από την 1η Ιουλίου η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε σούπερ μάρκετ και τράπεζες, με την εφαρμογή της να ξεπερνά το 90%. Ο εργαζόμενος χτυπά την κάρτα κατά την έναρξη και λήξη της εργασίας του και οι ώρες αποτυπώνονται σε πραγματικό χρόνο στο Υπουργείο Εργασίας, και με αυτόν τον τρόπο δεν επιδέχεται ούτε τροποποιήσεων, ούτε παραβάσεων, ούτε αλλοιώσεων. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και έχει στόχο στο να καταβάλλεται η πραγματική αμοιβή στον εργαζόμενο, καθότι έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα ο εργαζόμενος να εργάζεται 8 ώρες ή παραπάνω και να πληρώνεται για πολύ λιγότερες, για 4 ή και λιγότερο. Μιλάμε για την υποδηλωμένη ή αδήλωτη εργασία σε πολλές περιπτώσεις, άρα ο εργαζόμενος δεν παίρνει την πραγματική αμοιβή. Με το νέο αυτό σύστημα, το οποίο είναι πρωτοποριακό και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που το εφαρμόζει και είναι μια καινοτομία ψηφιακή, διότι η χώρα μας πρέπει να μεταβεί στην ψηφιακή εποχή ούτως ή άλλως. Έχει ξεκινήσει η εφαρμογή πιλωτικά από τις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ. Όλες οι τράπεζες έχουν ενταχθεί ήδη στο σύστημα. Τα σούπερ μάρκετ πάνω από 250 άτομα και αυτά έχουν ενταχθεί στο σύστημα, και η πρώτη πιλωτική εφαρμογή αφορά 120.000 εργαζόμενους, η πλειοψηφία των οποίων έχει ενταχθεί στο σύστημα αυτό το πιλωτικό, και αναμένεται να επεκταθεί σε όλες τις επιχειρήσεις σταδιακά. Ο κύριος Αγραπίδας τόνισε μεταξύ άλλων πως σύντομα η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα γίνεται σε όλους τους εργασιακούς χώρους, μεταξύ των οποίων του επισκεπτισμού, του τουρισμού και στα εμπορικά κέντρα. Αυτά τα δεδομένα τα βλέπει το Υπουργείο σε online μορφή κατευθείαν, μέσω του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, άρα η έλεγχη είναι στοχευμένη και μπορεί να διακριβωθεί η παράβαση της νομοθεσίας. Το Εργάνι 2 οδηγεί σε ριζική αναβάθμιση των δυνατοτήτων καταγραφής του προγραμματισμού, καθώς και του πραγματικού χρόνου εργασίας, συνεπώς και των δυνατοτήτων ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές. Της ψηφιακής κάρτας προηγείται η απογραφή στο Εργάνι 2, όπως λέγεται, είναι ένα ψηφιακό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου οι επιχειρήσεις δηλώνουν με ψηφιακό τρόπο την οργάνωση του χρόνου εργασίας, δηλαδή το ωράριο του εργαζόμενου, το χρόνο εργασίας, τις υπερορίες, την υπερεργασία. Και ο εργαζόμενος έχει μία ψηφιακή εφαρμογή στο κινητό του ή μπορεί να έχει και μία κάρτα σε φυσική μορφή. Όταν προσέρχεται στην επιχείρηση, δηλώνει με ένα χτύπημα την προσέλευση και την αποχώρηση.
Με αυτόματο τρόπο θα εξάγεται η υπεροριακή υπερεργασία από το σύστημα και ο εργαζόμενος θα πληρώνεται κανονικά την παροχή της πραγματικής εργασίας. Ακόμα και σε ημέρες που δεν εφημερεύει, επισκέπτονται ασθενείς το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, επιβαρύνοντας υπέρμετρα τον όγκο εργασίας του προσωπικού. Το μήνυμα δυστυχώς που δόθηκε από το Υπουργείο Υγείας μετά και το θάνατο ενός 49χρονου που δεν έτυχε ιατρικής περίθαλψης στο νοσοκομείο ήταν ότι οι πολίτες μπορούν να αναζητούν ιατρική βοήθεια από μονάδες που δεν εφημερεύουν. Όλα αυτά την ώρα που το προσωπικό είναι μειωμένο σε σχέση με κάθε άλλη φορά. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να έχουν πολλαπλασιαστεί τα έκτακτα περιστατικά που επισκέπτονται μη εφημερεύοντα νοσοκομεία. Μετά το τελευταίο συμβάν, το θλιβερό συμβάν που είχαμε στο νοσοκομείο μας, ήταν η αφορμή για να γίνει αυτή η αύξηση της προσέλευσης σε μέρες που δεν εφημερεύει το νοσοκομείο. Να τονίσουμε ότι για να αντιμετωπιστούν τα έκτακτα περιστατικά σε μη εφημερεύοντα νοσοκομεία απαιτείται ένας ολόκληρος μηχανισμός, διαγνωστικός, θεραπευτικός, που αυτός δεν υφίσταται σε μέρες που δεν εφημερεύει. Τις μέρες εκείνες, αμέσως την επόμενη μέρα, οι λόγοι που έχει αυξηθεί αυτός ο αριθμός των περιστατικών που έρχονται σε μη εφημερία στα νοσοκομεία είναι η εξής. Ο πρώτος είναι το λάθος μήνυμα που έδωσε μετά αυτό το θλιβερό γεγονός που έλαβε χώρα στο νοσοκομείο μας ο Υπουργός Υγείας, που είπε ότι τα νοσοκομεία δεν είναι κλειστά. Πράγματι, τα νοσοκομεία δεν είναι κλειστά, αλλά για να αντιμετωπιστούν απαιτείται να υπάρχει στελέχωση με ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό και είναι όλος αυτός ο μηχανισμός που προείπα να υπάρχει και σε μέρες μη εφημερίας. Αλλά για λόγους επικοινωνιακούς και μόνο, τότε ο Υπουργός έδωσε ένα λάθος μήνυμα στους πολίτες και έρχονται σε μέρες μη εφημερίας, δυσχεραίνοντας την αντιμετώπιση τους και το νοσοκομείο, αλλά και αυτούς. Ένας άλλος λόγος που επισκέπτεται το νοσοκομείο μας σε μέρες μη εφημερίας οι πολίτες της Πάτρας είναι και οι οικονομικοί λόγοι. Είναι δύσκολο, δηλαδή το βλέπουμε σε περιστατικά που έρχονται και θέλουν το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας για να μην έχουν τα έξοδα των καυσίμων που απαιτείται για να πάνε στο Πανεπιστημιακό του Ρίου και σε περίπτωση νοσηλείας τους όλη αυτή η ταλαιπωρία που θα είναι μακριά από τον ιστό της πόλης. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι πολίτες έχουν την ψευδαίσθηση ότι θα εξυπηρετηθούν πιο γρήγορα αφού δεν εφημερεύει, δεν θα υπάρχει πολλής κόσμος στα νοσοκομεία και θα εξυπηρετηθούν πιο εύκολα. Αυτό είναι μια ψευδαίσθηση γιατί θα αντιμετωπιστούν σαν έκτακτο περιστατικό και θα διακομιστούν στο εφημερεύον νοσοκομείο, δηλαδή εδώ στην περιοχή μας, στο Πανεπιστημιακό του Ρίου. Άρα αυτή την ταλαιπωρία δεν θα την γλιτώσουν. Εμείς λέμε σαν εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και οι ίδιοι και οι πολίτες, που λέμε πόσο αναγκαία είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ένα φιλτράρισμα των περιστατικών για να μην έρχονται στα νοσοκομεία, όταν πλέον δεν υπάρχει, όταν βέβαια δεν υπάρχει λόγος, είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που δεν υπάρχει παντελώς στην περιοχή μας, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα πρωτοβάθμιο κέντρο υγείας αστικού τύπου των πρώτων βοηθειών, αν υπήρχε μέσα στον ιστό της πόλης, τέτοια περιστατικά δεν θα υπήρχαν σε κανένα μη εφημερεύον νοσοκομείο. Μήνας μετακομίσεων θεωρείται παραδοσιακά ο Αύγουστος. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά όμως είναι εξαιρετικά δύσκολη. Διαμερίσματα διαθέσιμα δεν υπάρχουν και οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτοξευθεί. Στο κέντρο δεν διατίθεται κανένα ακίνητο και όσοι επιλέξουν θα πρέπει να κινηθούν στα προάστια της Πάτρας. Μια οικογένεια δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα που δυστυχώς δημιουργούνται. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας ο οποίος κατεξοχήν οι φοιτητές με τους γονείς βγαίνουν στους δρόμους για να βρουν κάποιο διαμέρισμα. Φέτος συμβαίνει το εξής, ότι ήδη έχουν φύγει πολλά διαμερίσματα. Τα ενίκια έχουν ανέβει 50 και 60%. Αυτή τη στιγμή για το κέντρο δεν υπάρχουν διαμερίσματα. Και τώρα ο αγώνας τώρα στους δρόμους συνεχίζεται για τους γονείς και τα παιδιά να βρουν ό,τι να είναι βασικά, να βρουν να μείνουν. Φέτος έχουν ανέβει πάρα πολύ τιμές. Μπορούμε να, για παράδειγμα, μια γκαρσονιέρα. Τα παλαιότερα χρόνια υπήρχαν τιμές 200-250 ευρώ. Φέτος έχουμε δει 30 τετραγωνικά γκαρσονιέρα, 4 εκατοστάρικα, 4,50, είτε επιπλωμένη είτε όχι. Για τα διάρκεια,
ξεκινάνε από, για ένα καλό διάρρη, από 4 έως 6 εκατοστάρικα. Τώρα για τα τριάρια, αναλόγως και αυτά. Τώρα είναι ό,τι έχει μείνει στην ουσία. Οι πιο πολλοί απλά βρίσκουν κάτι να βολευτούν μέχρι τον Ιούνιο κτλ. Μετά θα βρουν κάτι άλλο, θα βρουν αυτό που θέλουν. Απλά πρέπει να τρέξουν να βρουν κάτι για να έχει να μείνει το παιδί τους. Ένα από τα 13 παιδιά μια φτωχή οικογένεια, ο γνωστό πλέον σε όλου λόγω τη υπόθεση εξαφάνισή του πριν λίγο καιρό, Θήμιος Μπουγάς, έζησε υπό δύσκολε συνθήκε και χρειάστηκε κατά τη διάρκεια τη ζωή του να δώσει σημαντικού αγώνε που κατάφερε να κερδίσει, δίχω μάλιστα την πατρική φιγούρα στο πλάι του, μια και είχε βιώσει την απώλεια του πατέρα του από νωρί. Ο Θήμιος Μπουγάς, στα 40 του χρόνια σήμερα, γυρίζει σελίδα στη ζωή του και ξεκινά μια νέα ζωή και έχει στο πλευρό του όλη την κοινωνία. Ο ίδιο μιλά στην κάμερα για τα σχέδιά του από εδώ και στο εξή. Γεννήθηκε πριν 40 χρόνια στο Καλλιάνι Αρκαδίας. Ήταν μια φτωχή οικογένεια με 13 αδέρφια. Ορφάνευσε νωρίς από πατέρα και τα αδέρφια του διασκορπίστηκαν εντός και εκτός Ελλάδας. Έγινε χειριστής μηχανημάτων και πάλευε να επιβιώσει καθημερινά με περισσή αξιοπρέπεια. Μέχρι που έπαθε ένα φρικτό ατύχημα. Πέρασε μήνες στα νοσοκομεία, πονούσε πολύ, τόσα χρόνια συνεχίζει να πονάει. Δίπλα του δεν στάθηκε σχεδόν κανείς, απέναντί του πολύ. Πήγαινα για δουλειά εγώ πρωί με μηχανή. Είχα μηχανή. Και γλύφησα, μου φύγει η μηχανή και πήγα και χτύπησα σε ένα σύνδεο. Ήταν κομμένο. Το γνωρίσαμε όλοι όταν κυκλοφόρησε πανελληνίως μία δίθεν είδηση με κάποιον που κυκλοφορεί με τσεκούρι στον πύργο και μοιάζει με τέρας. Κι όντως υπήρχε τέρας, για την ακρίβεια τέρατα που σπάνε πλάκα, τρομοκρατώντας ανθρώπους που φαίνονται πιο αδύναμοι από αυτούς, που πετάνε κροτίδες, που τραμπουκίζουν, που βρίσκουν ευχαρίστηση στον πόνο του άλλου. Το πιο τρομακτικό και επικίνδυνο είδος. Άνθρωποι που ζουν εις βάρος των άλλων, δίχως καμία αξιοπρέπεια. Διαφορετικότητα, για να σου δίνουν την αγάπη, εκτίμηση, το σεβασμό που χρειάζεται. Και δεύτερον, να μην διώθουν προβλήματα με κάθε πράγματα που βλέπουν απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Σε ίδιο σεβασμό, ο κάθε άνθρωπος. Για τον κάθε λόγο που έχει. Όπως το ίδιο κάνω και εγώ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Έχω δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χαίρομαι γι' αυτό. Να κάνει τον πρόεδρο να βοηθήσουν και άλλοι σαν και μένα. Ο Θήμιος Μπουγάς είναι ένας άνθρωπος που βρέθηκε στο περιθώριο μόνο και μόνο γιατί είναι θύμα ενός φρικτού ατυχήματος, αλλά μεγαλύτερο θύμα της ανικανότητας της πολιτείας να τον βοηθήσει και να τον προστατεύσει. Άκουσα πολύ καλά νέα, ότι υπάρχει πολύ καλή προσωπική μάζα, που εξελίσσανε πώς μπορούμε να το κάνουμε και ότι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Πρώτα θέλω να δούμε πώς θα προχωρήσουμε τις διαφυγές και την αποκατάσταση μου και μετά θα δω τι θα κάνω για κάτι καλύτερο στη ζωή. Με την προσγείωση ενός μονοκινητήρου αεροσκάφους τύπου Cessna 172 από την Αερολέσκη Πύργου επαναλειτουργεί και επίσημα το αεροδρόμιο του Επιταλίου. Παρόν στην πρώτη προσγείωση ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος, εκφράζοντας τη χαρά και την ικανοποίησή του για την επίτευξη ενός σημαντικού και ταυτόχρονα δύσκολου στόχου της Περιφερειακής Αρχής, καθώς διανοίγονται νέες και σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Είναι η στιγμή της προσγείωσης του μονοκινητήριου αεροσκάφους τύπου Cessna 172 που σηματοδοτεί και την επαναλειτουργία του αεροδρομίου του Επιταλίου ύστερα από αρκετά χρόνια. Η πρώτη προσγείωση έγινε στις 12.30 το μεσημέρι με χειριστή τον Γενικό Γραμματέα Γιώργο Ζαχαρόπουλο και εκπαιδευτή τον πρόεδρο της Αερολέσχης Θοδωρή Γιαννακούλια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ξεκινάει το αεροδρόμιο και άνοιξε τα φτερά του μαζί με την Αερολέσχη στο δικό της αεροδρόμιο. Είναι γεγονός ότι ένα αεροδρόμιο σε μια
σε μια περιοχή κοντά στην Ολυμπία, σε ένα brand name παγκοσμίου κύρους, στα 12 χιλιόμετρα στην ευθεία, το λέω εγώ αεροπορικά, να είναι ένα αεροδρόμιο και να είναι κλειστό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος ασχολήθηκε προσωπικά και επισταμμένα με το θέμα της επαναλειτουργίας του αεροδρομίου Επιταλίου, καθώς με τακτικές επισκέψεις και επαφές τόσο στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας όσο και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρέδωσε το φάκελο του αεροδρομίου χέρι με χέρι, ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. Σήμερα, επί της ουσίας, έχουμε την επίσημη επαναλειτουργία του αεροδρομίου του Επιταλίου. Προσωπικά δεν σας κρύβω την ικανοποίησή μου αλλά και τον ενθουσιασμό μου, καθώς ένας στόχος της Περιφερειακής Αρχής μετά από, θα έλεγα και επιτρέψτε μου την έκφραση, από 1000 μίρια κύματα έχει πραγματοποιηθεί. Χρειάστηκε να περάσει αρκετό χρονικό διάστημα και μια σειρά από διαδικαστικές γραφειοκρατικές ενέργειες που όμως ήρθαν όλα εις πέρας και σήμερα έχουμε φτάσει σε αυτή την ευχάριστη στιγμή. Είμαστε σε θέση λοιπόν να το λειτουργήσουμε και το λειτουργήσαμε και θα το αξιοποιήσουμε όσο γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να προσεγγίσουμε αυτό που θέλουμε, αεροπορικό τουρισμό. Μιλάμε για επανέναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου του Επιταλίου για την πραγματοποίηση πτήσεων μικρών αεροσκαφών. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση ως πολιτικό αεροδρόμιο. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν αποδυναμώνει τη σημασία του γεγονότος αυτού. Και το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται πράγματα στην περιοχή μας, να γίνονται πράγματα στον ομό μας, τα οποία μπορούν να μας καταστήσουν πόλο έλξης για διάφορα επενδυτικά σχέδια αλλά και επενδυτικές προτάσεις. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να σταθώ και να σημειώσω ότι ήδη, πριν καλά-καλά δηλαδή, έχουμε την επίσημη επανέναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου του Επιταλίου, ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αρκετές αερολέσχες, από εταιρείες οι οποίες κάνουν μαθήματα πάνω σε πτήσεις μικρών αεροσκαφών, ούτως ώστε να έρθουν και να εγκατασταθούν εδώ και να δραστηριοποιηθούν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, όπως κατέγραψε η κάμερα του Best. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.